Μάνον, να σου γνωρίσω την Ήλια. Είστε, είμαι η Ήλια. Είμαι ο Μάνος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτι άραφε είστε σήμερα. Αλήθεια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί, εμένα καθόλου. Ου, πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί είναι δημιουργικό. Δεν είναι καθόλου. Καλά ξεκίνησε αυτό. Ο γραφίστας. Ναι. Άλλο γι' αυτό. Είναι δημιουργικό για κάποιον που. Είναι. Don't do it, Fedon! Δεν είναι καθόλου καλλιτεχνικός άνθρωπος. Συγγνώμη κιόλας. Το ρίξε. Μπαμ! Θα μου πεις λίγο εσύ τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι. Εγώ είμαι μάγειρας. Σεφ. Είμαι αυτό το μη καλλιτεχνικό επάγγελμα. Έλα, είπα δεν είσαι καλλιτέχνη. Δεν είπα ότι είναι καλλιτεχνικό. Τι είπα. Είπα ότι η γραφιστική είναι τέχνη μόνο για κάποιον που δεν ξέρει τέχνη. Τι είπα. Ποιο φαγητό είναι το αγαπημένο σου. Δεν έχω κάτι πολύ ψαγμένο, γιατί είσαι από αυτούς που ξέρουν τα ψαγμένα. Θέλω να τη δει γιατρός. Είσαι παρθένος. Αυτό σκέφτεσαι στην ώρα, εσύ έχει φάει. Ντρέπεσαι να γελάσεις. Όχι. Νιώθω ότι δεν αφήνεις τον εαυτό σου να εκφραστεί. Ξέρω. Νιώθω ότι ήρθε κατευθείαν τσαντισμένος. Flashback. Γραφιστική είναι τέχνη μόνο για κάποιον που δεν ξέρει τέχνη. Για πες και τι άλλο. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Γιατί? Με κοροϊδεύεις τώρα. Τι γίνεται τώρα. Τι εννοείς. Είναι το χειρότερό μου αυτό. Ποιο? Να μου λέει κι άλλος για πες τι άλλο. Πώς τόλμησες! Πλάκα κάνεις. Τόσο είσαι στόπαν. Μπλήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης. Τι μου λέει. Σου τόσο ένα σκονάκι. Για δείξε μου τα χέρια σου. Όπα. Κάνε έτσι. Γιατί αργείς! Ορίστε. Και τους καρπούς. Και τους καρπούς. Θες να γλυθώ. Κάτσε να πιούμε πρώτα κάτι. Πόσο χρονών είσαι. 47. Ποιο με το λες. Είσαι εσύ 47 χρονών. Ναι. Δηλαδή πότε γεννήθηκες. 5, 4, 3, δώσε μια απάντηση στην τύχη. Το 75. Έχω την εντύπωση ότι μου λες συνέχεια ψέματα. Νομίζω ότι είσαι λίγο καχύποπτη. Νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα. Ωραία είναι πάντως εδώ. Είχα τις επεκφυγή απαντήσεων. Είσαι χυθής. Δεν πρόκειται να το βρεις ποτέ. Είσαι του νερού. Είμαι της φωτιάς. Oh my god, είσαι Λέων. Oh my god, είσαι Λέων. Και εγώ Λέων είμαι, γιατί τι έχουν. Εντάξει, εσένα σε συμπαθώ. Α, εντάξει. Εμένα καθόλου. Έχουνε beef. Έχουνε μεγάλο, πολύ. Πρέπει να σας ρωτήσουν αν θα το κάνουνε rare, medium rare. Δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λένε αυτά τα δικά σας. Όχι. Ναι, ναι. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Δεν θα πιούμε γι' αυτό. Ας φάμε πρώτα, γιατί έχει χρειώσει πρωτεΐνη. Είσαι τσαντισμένος, είσαι νεύρα μαζί μου. Εσύ τι λες. Ως προς τι αυτή η στρεφνότητα, στρεφνίλα. Ένα φυλαδί, ένα φυλαδί, συγγνώμη. Φυλάδιο. Όχι. Ένα γκαζάκι. Ένα γκαζάκι, ακριβώς. Τελικά δεν μου είπες τι μαγειρεύεις αν δεν ξέρω όλους να μαγειρεύω, να σου πούμε αλήθεια μου, πολύ καλά. Τι? Δεν ξέρω να μαγειρεύω πολύ καλά. Έτσι είμαι γενικότερα. Έχει και ψωμί άμα θες. Δεν τρώω ψωμάκι. Γενικά. Ναι, δεν τρώω πάρα πολύ. Είσαι στο στέγνωμα. Είμαι στο στέγνωμα, ναι. Μόνο κρέας. Gains for life. Απλά βρέχει τώρα και έχω βραχή και θα στεγνώσω μετά. Καλό. Αυτό είναι το χιούμορ σου. Δεν είναι καλό κι αυτό. Είσαι ειρωνικός. Όχι. Μην κάνεις αυτό το ειρωνικό, έτσι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί αυτό λαμβάνω. Ειρωνικό το εκλαμβάνεις εσύ. Όχι, δεν είμαι ειρωνικός. Κανονικός είμαι. Τέλεια. Ε. Η τελευταία σου σχέση πότε ήταν εσένα. Πριν πόσο ήταν, ξέρω εγώ, 3 μήνες. Εσύ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Έχει πέρασει πολλούς καιρός. Φαίνεται. Ναι, ναι, αυτό. Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Θα πληρώσετε μαζί ή ξεχωριστά. Θα πληρώσω. Κάργα λεφτά. Τον άφησα εν τέλει να πληρώσει γιατί μου φάνηκε αγενής και λέω «ΟΚ, πλήρωσε εσύ». Λαθίνα, ηρέμησε. Θα ξαναβγαίνεις ραντεβού με τον Μάνο. Αν μου ζητάει για Μάνο θα ξαναβούμε, ναι. Άλλιως δεν θα σου στέλνω ποτέ. Δεν θέλω. Πάμε. Συγγνώμη, εγώ 30 άφηλα θα πάρω απόψε. Αλλά αυτοί είστε. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Δεν ήσουν πάρα πολύ ευγενική μαζί μου. Και επειδή είμαι λίγο ευαίσθητος άνθρωπος. Όχι σαν εσένα που είσαι ένα ζώο. Μάλλον δεν το χειρίστηκε σωστά. Και θέλω να σου πω και λίγα τις είπε.